Λοιπόν, κύριε διοικητά, για πείτε μας λίγο, δώστε μας λίγο την εικόνα που επικρατεί εδώ στην περιοχή. Λοιπόν, από τα ξενερώματα η υπηρεσία μας δέχτηκε εκατοντάδες λύσεις για παροχή βοηθείας. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι όσοι άνθρωποι κινδυνεύσαν, απομακρυνθήκαν με ασφάλεια από τους άντρες μας, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και αυτή τη στιγμή επεμβαίνουμε για να κάνουμε αντλήσεις. Όταν υποχωρήσει το φαινόμενο, θα μπορούμε ακόμα καλύτερα να τελειώσουμε. Γιατί όσο συνεχίζεται η βροχή, δεν μπορούμε να τελειώσουμε όλα τα υπόγεια όπως αντιλαμβάνεστε. Ήτανε δεκάδες οι κλήσεις, έτσι δεν είναι, κύριε διοικητά? Ήταν εκατοντάδες οι κλήσεις. Επεμβήκαμε με προτεραιότητα για να διασώσουμε ζωές. Χρειάστηκε να διασώσουμε ζωές. Αυτό έγινε με επιτυχία και ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να έχουμε άλλο τέτοιο φυσικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τις επόμενες μέρες. Βλέπουμε ότι είναι πολύ μεγάλος ο όγκος του νερού. Βρισκόμαστε αυτή την ώρα εδώ στην Ερμίτσα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες? Και τι πρέπει να πείτε εσείς από την πλευρά σας? Κοιτάξτε, η οδηγία είναι να αποφεύγουν οι πολίτες όπου βλέπουν γέφυρες, όπου βλέπουν υπόγειους δρόμους, όπου βλέπουν όγκο νερού να αποφεύγουν. Είχαμε το τραγικό συμβάν, όπως ξέρετε, στη Μάντρα, χαθήκαν άνθρωποι. Απευχόμαστε λοιπόν να συμβεί σε οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας κάτι τέτοιο. Ας είναι προσεκτικοί, ας περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να ακούν τις οδηγίες των ανδρών της πυροσβεστικής καθώς και της τροχέας.